άλλο θα βγει. Είναι καταρχήν αυτό που παίζει πάρα πολύ σήμερα και η λέξη Αρμαγεδόν πάλι στις συντάξεις. Να πάρουμε μια απάντηση. Είχαμε και μια δήλωση που ήρθε από τη Θράκη από τον πρόεδρο των εργαζομένων στο ΙΚΑ. Και βεβαίως το δεύτερο είναι τι θα γίνει με τις εργασιακές σχέσεις, τι γίνεται με τις εργασιακές σχέσεις, τι θα γίνει με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, τι θα γίνει με τους εργολάβους, θα ρωτήσω εγώ, διότι εκεί υπάρχει μια τεράστια εκμετάλλευση πραγματικά ανθρώπου από άνθρωπο. Έχουμε και ένα θέμα στη συνέχεια με καθαρίστριες. Αυτά σε γενικές γραμμές. Τάπα. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Ωραία. Δεν έχει μικρόφωνο ο υπουργός. Ωραία. Τι κάνετε? Καλά. Ωραία. Να ξεκινήσω λίγο από τις συντάξεις, γιατί ξέρουμε τι συμβαίνει, έχουν δοθεί κάποιες απαντήσεις. Όμως χθες και σήμερα, νομίζω και η εφημερίδα Δημοκρατία, αλλά και άλλες εφημερίδες, μιλούσαν πάλι για Αρμαγεδόν. Ότι οι συντάξεις θα πέσουν κάτω από 300 ευρώ, 400 ευρώ. Τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτό? Καταρχάς να πω ότι δεν υπάρχουν τέτοια θέματα με το να πέσουν οι συντάξεις κάτω από 300 ευρώ και τέτοια πράγματα. Έχουμε διασφαλίσει την Εθνική Σύνταξη, η οποία με το νέο σύστημα θα είναι στα 384. Ποτέ δεν μπορεί κανείς να λάβει μόνο αυτό το ποσό της σύνταξης, διότι για να θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης σημαίνει ότι έχει εισφέρει κάποια χρόνια στο σύστημα. Mm-hmm. Άρα πάντα σε αυτό προστίθηκε το ανταποδοτικό κομμάτι. Αυτά που είδα εγώ τουλάχιστον σε ό,τι εφημερίδες γράφουν για το ζήτημα σήμερα κάνουν μια σύγκριση η οποία δεν είναι μια πραγματική σύγκριση, διότι συγκρίνουν τις συντάξεις όπως θα έβγαιναν εάν δεν είχαν μεσολαβήσει μνημονιακές περικοπές με τις συντάξεις που βγάζει ο νόμος 4387, ναι. Ο νόμος Κατρούγκαλος. Με αυτόν τον τρόπο σύγχυση, προφανώς, εντάξει, αν κανείς δεν λάβει υπόψη του τις μνημονιακές περικοπές που έγιναν από το 10 μέχρι το 14, έτσι ξέρω και εγώ να βγάζω μεγαλύτερες συντάξεις. Δεν είναι ακριβής αυτή η σύγκριση. Μας άκουγες τώρα? Ναι, σας άκουγα. Υπάρχει μια σύγχυση πάντως σε αυτή την ιστορία πια και με τις δηλώσεις του Προέδρου του ΙΚΑ και μετά από το σέλιδα. Κύριε Υπουργέ, το ερώτημα που θέλω να θέσω εγώ, γιατί όντως υπάρχει σύγχυση, διαφορετικές προσεγγίσεις. Η περικοπή θα αφορά και κύριες και επικουρικές συντάξεις. Σε ό,τι αφορά την προσωπική διαφορά, το έως 18%. Η σύγχυση που υπάρχει ή οι διαφορετικές προσεγγίσεις είναι. Κάποιοι λένε ότι το 18% θα υπολογιστεί στο σύνολο της σύνταξης. Η άλλη προσέγγιση είναι ότι το 18% θα υπολογιστεί στη διαφορά που θα προκύψει από τον καινούργιο τρόπο του υπολογισμού των συντάξεων. Είναι εφελούδης αυτό. Να ξεχωρίσουμε λίγο τα ζητήματα. Ένα ζήτημα είναι οι νέες συντάξεις. Δηλαδή οι συντάξεις οι οποίες βγαίνουν μετά το Μάιο του 2016, οπότε και ψηφίστηκε ο νέος ασφαλιστικός νόμος. Ναι. Και μιλάμε για τα αν αυτές οι συντάξεις είναι ικανοποιητικές ή δεν είναι ικανοποιητικές σχετικά με το ύψος που βγαίνει το τελικό ποσό. Και που σας είπα ότι οι συγκρίσεις σήμερα που δίνονται στις εφημερίδες κάποιες συγκεκριμένων εκδοτικών συγκροτημάτων κάνουν μια σύγκριση η οποία δεν είναι μια πραγματική σύγκριση. Διότι συγκρίνουν μια σύνταξη που θα λάμβανε κάποιος αν δεν είχαν γίνει περικοπές με τη σύνταξη που βγαίνει με τον νόμο Κατρούγκαλο, ο οποίος προφανώς έχει διατηρήσει το επίπεδο το οποίο καταβάλλονταν οι συντάξεις πριν το Μάιο του 2016. Διαφορετικό ζήτημα, εντελώς διαφορετικό είναι το ζήτημα που αφορά την προσωπική διαφορά και το 2019. Να θυμίσω ξανά, αυτό ήταν ένα ζήτημα που αποφασίστηκε στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης, με τις γνωστές αντιθέσεις με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που έλεγε δεν πιάνετε το 3,5%, που εμείς του λέγαμε ότι το πιάνουμε το 3,5%, το ίδιο έλεγαν και οι Ευρωπαίοι, το ίδιο δείχνουν και οι εξελίξεις στα δημόσια οικονομικά και για το 2017 που υπερβήκαμε κατά πολύ το στόχο. Και εκεί υπήρξε αυτή η συμφωνία του μηδενικού δημοσιονομικού αντικτύπου, 1% κακά και καλά μέτρα για το 19 και το 20, όπου στα κακά μέτρα ήταν η περικοπή της προσωπικής διαφοράς, όχι όλης της προσωπικής διαφοράς, όχι για όλους τους συνταξιούχους, αφορά συνταξιούχους οι οποίοι ήταν συνταξιούχοι πριν το Μάιο του 2016 και οι οποίοι με βάση τον παλαιό τρόπο υπολογισμού σε σχέση με τον νέο, η σύνταξή τους ήταν κατά τη μεγαλύτερη, όπου εκεί ορίστηκε ότι αυτή η διαφορά η προσωπική θα περικοπεί έως 18%. Mm-hmm. Ξαναλέω ότι δεν είναι αυτός ο κανόνας, το 18% είναι ένα ταβάνι. Εξαρτάται από την προσωπική διαφορά που είχε κανείς ανάλογα με το φορέα που προερχόταν. Η περικοπή θα γίνει, για παράδειγμα, αν μια σύνταξη, μιλάμε πάντα για συντάξεις πριν τις 12 Μαΐου του 2016, εάν μια σύνταξη είναι 1.200 ευρώ με τον παλιό τρόπο και βγαίνει με τον καινούριο τρόπο 1.000 ευρώ. Η περικοπή θα γίνει
στα 200 ευρώ που είναι η προσωπική διαφορά ή θα γίνει στο σύνολο των 1.200. Αυτό που έχει νομοθετηθεί είναι ότι είναι στο σύνολο της σύνταξης. Όμως θα ήθελα να μου επιτρέψετε να πω κάτι. Αν δεν κάνω λάθος, το αναφέρατε και λίγο πριν με τον κύριο Κλώσσα πριν έρθω. Αυτή η συμφωνία είχε δεδομένα χαρακτηριστικά στη δεύτερη αξιολόγηση με τις δεδομένες πιέσεις και το πώς είχαν διαμορφωθεί οι σχετισμοί εκείνη την περίοδο. Με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να έχει ένα δικαίωμα βέτο στην πραγματικότητα στις συζητήσεις. Αυτή τη στιγμή δεν είναι έτσι τα δεδομένα. Συν το ότι αυτή τη στιγμή έχουμε πλέον πίσω μας χρονιές, στις οποίες έχουμε υπεραποδώσει κατά πολύ έναντι των στόχων που είχαν συμφωνηθεί. Άρα από την πλευρά μας εκτιμούμε ότι όπως και τότε υποστηρίζαμε στη διαπραγμάτευση ότι το συγκεκριμένο μέτρο είναι αχρίαστο, καθότι και δημοσιονομικά στεκόμαστε εκεί που πρέπει να στεκόμαστε. Και σε ό,τι αφορά τη συνταξιοδοτική μας δαπάνη, είμαστε περίπου σχετικά κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Εξακολουθούμε να είμαστε πιο πάνω, αλλά είμαστε σχετικά κοντά. Αυτό θα συνεχίσουμε να το συζητάμε και μετά την έξοδο από το πρόγραμμα και θα μας επιτρέψετε να δούμε τα περιθώρια που θα έχουμε για να το επαναξιολογήσουμε. Δεν μπορώ να πω περισσότερο, όπως καταλαβαίνετε, αυτή τη στιγμή, διότι είναι άλλες προτεραιότητες. Προτεραιότητες αυτή τη στιγμή είναι το κλείσιμο της τέταρτης αξιολόγησης, η έξοδος από το πρόγραμμα και αυτά τα ζητήματα. Αλλά εκτιμώ ότι θα πρέπει να το προσεγγίζει κανείς με αυτά τα δεδομένα. Ωραία. Έτσι. Θα επανέλθουμε πάλι στις συντάξεις, έτσι κι αλλιώς. Άλλωστε, αυτή η χώρα στην ενημέρωσή της ζει με τις συντάξεις. Έχουν στηθεί εκπομπές και εκπομπές με τις συντάξεις, έχουν κάνει καριέρα άνθρωποι και άνθρωποι με τις συντάξεις, έχουν γίνει αντιπρόεδροι του Κεντρικού Κοινοβουλίου με τις συντάξεις, δικηγορικά γραφεία έδρασαν με τις συντάξεις. Μια χαρά είναι. Είναι hot θέμα. Μια χαρά εργολαβία είναι. Εγώ θέλω να ρωτήσω, επειδή αυτό έρχεται από το παρελθόν ξανά, δεν είναι κάτι καινούργιο, ψάχνοντάς το δηλαδή, και ξαναμπαίνει στην ατζέντα. Δηλαδή κάθε ξαναμπαίνει. Πότε η κυβέρνηση. Επί του συγκεκριμένου, γιατί υπάρχει μια αναστάτωση στα σπίτια και εγώ γονείς συνταξιούχους έχω. Δηλαδή, τι θα γίνει. Πότε η κυβέρνηση θα πει στους πολίτες ότι κοιτάξτε, τώρα ξεκινάει η κουβέντα για τις συντάξεις. Αυτά τα δεδομένα έχω. Αυτά διαπραγματεύομαι. Εκεί πάμε. Γιατί θα πάμε έτσι και μετά το καλοκαίρι. Για τις συντάξεις θα μιλάμε. Για τις συντάξεις μπορεί να μιλάμε πάντα. Μα βεβαίως. Εντάξει, η κυβέρνηση θα μπορέσει να τοποθετηθεί λίγο πιο καθαρά επί του ζητήματος μετά την έξοδο. Εμένα ξέρετε, δεν με ενδιαφέρει η ανασφάλεια της κυβέρνησης. Με ενδιαφέρει η ανασφάλεια των ανθρώπων. Που δεν ξέρει τι θα τους ξημερώσει. Να κάνει το κομμάτι. Για να σου το πω απλά. Σήμερα έχουμε 23-24 Μαΐου. Στις 22 Δεκεμβρίου του 2018, όταν θα πληρωθούν οι συντάξεις του Ιανουαρίου του 2019, ήδη ο κόσμος που νομίζει ότι τον αφορά το θέμα αυτό και καλά κάνει, ζει σε μια κατάσταση μόνιμης αγωνίας, ανασφάλειας και αβεβαιότητας. Με δεδομένο ότι έχουν συμπληρωθεί και 8 χρόνια μνημονιακών περικοπών. Ναι. Θα μου επιτρέψετε να πω δύο πράγματα όμως εδώ, γιατί θεωρώ ότι αυτή η κριτική δεν είναι ιδιαίτερος δίκαιη. Αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει μερικά πράγματα σε σχέση και με τη διαχείριση του ασφαλιστικού συστήματος. Για να αποδίδουμε τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι. Παραλάβαμε ένα ασφαλιστικό σύστημα στα όρια της κατάρρευσης, με 1,5 δις περίπου έλλειμμα. Αυτή ήταν η κατάσταση που παραλάβαμε στο τέλος του 2014. 400.000 απλήρωτες συντάξεις στα συρτάρια μας, μετά από 11 διαδοχικές περικοπές των συντάξεων, που οι μειώσεις ήταν από 20 έως 50%. Mm-hmm. Εντάξει, αυτό παραλάβαμε. Για να ξέρουμε πότε και από ποιους και πώς βρέθηκε το σύστημα, το δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στα όρια του. Mm-hmm. Και δεν χρειάζεται να το εξηγήσουμε παραπάνω. Βλέπουμε τα ερωτηματολόγια της Νέας Δημοκρατίας στις ιδρυτικές της θέσεις, πώς τοποθετείται για την ιδιωτική ασφάλιση και για τη δημόσια ασφάλιση. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση έχει καταφέρει να έχει ένα δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης πλεονασματικό, υπερπλεονασματικό μάλιστα, εκδίδει συντάξεις με ταχύς ρυθμούς, εκαθαρίζει το μεγάλο στόκ το οποίο παρέλαβε. Έχουμε πληρώσει περισσότερες από 630.000 συνταξιοδοτικές παροχές αυτά τα 3 χρόνια. Έχουμε ένα σύστημα εισφορών πολύ πιο δίκαιο, με τη συντριπτική πλειονότητα το 85% των ελευθέρων επαγγελματιών να πληρώνει λιγότερα από ό,τι πριν. Και γι' αυτό το σύστημα στέκεται στα πόδια του. Και το να στέκεται το δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στα πόδια του έχει τεράστια σημασία και για τον ΕΟΠΗ. Και για την δημόσια υγεία, δηλαδή, γιατί όλα από εκεί πηγαίνουν. Τα εισπράττει ο ΕΦΚΑ και τα αποδίδει. Mm-hmm. Έχει και για τον ΟΑΕΔ σημασία. Είναι όλη η κοινωνική πολιτική αποτέλεσμα αυτού. Και μέχρι στιγμής η κυβέρνηση έχει δείξει ότι κάθε φορά που υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, λειτουργεί κυρίως με μέρημνα προς τους συνταξιούχους. Και επιστροφή των παρανόμως παρακρατηθέντων εισφορών υγείας στα τέλη του 2017 κάναμε. Και στα τέλη του 2016 δώσαμε πρόσθετη σύνταξη. Και τη λάθος παρακράτηση πέρα καγέτη διορθώσαμε και πλέον βλέπουν και μικρές αυξήσεις στις επικουρικές του συντάξεις. Έτσι, δεν νομίζω ότι δικαιολογείται καχυποψία σε σχέση με τη δυνατότητα που έχει αυτή η κυβέρνηση να αποδίδει δικαιοσύνη στους συνταξιούχους. Θα μας επιτρέψετε το συγκεκριμένο μέτρο να το μπορέσουμε πραγματικά να το βάλουμε στο τραπέζι μετά την έξοδο από το πρόγραμμα.
Ωραία, αυτό, πήρα. Αυτή ήταν μια απάντηση. Δηλαδή, το Σεπτέμβριο θα το ξέρουμε. Ναι, ναι. Δεν μπορώ να σας πω περισσότερο, νομίζω ότι. Μετά την έξοδο από το πρόγραμμα. Εντάξει, από το λογικό πρόγραμμα. Αυτό έχω μια απάντηση. Να κάνω και μια τελευταία ερώτηση για τις συντάξεις. Έχουμε ένα πλεονασματικό ΕΦΚΑ. Έχουμε μια επιτυχία εκεί. Υπάρχει μια επιτυχία, όπως και αν το δεις. Αυτό, Στέλιο, έτσι προσπαθώ και εσύ να το καταλάβω. Δεν είναι ένα πολύ καλό μαξιλάρι έτσι κι αλλιώς, όπου θα μπορούσε να διαπραγματευτεί η κυβέρνηση και να πει ότι. Αφού ο ΕΦΚΑ μου κάνει πλεονασματικό και αφού κλείνω άλλες, μπορώ να μην κόψω συντάξεις. Αυτό είναι ένα πολύ βασικό επιχείρημα. Και δικά μας χρήματα είναι. Των συνταξιούχων είναι. Των ασφαλισμένων στην πραγματικότητα. Και η πρώτη χρονιά λειτουργίας του έχει αποδείξει ακριβώς αυτό. Με όλα τα προβλήματα που μπορεί να έχει μια πρώτη εφαρμογή ενός μιας μεγάλης μεταρρύθμισης, αλλά έχει αποδείξει αυτό. Ότι μπορεί το σύστημα να στέκεται στα πόδια του και να έχει και πλεόνασμα και έτσι σιγά σιγά να είναι αποδοτικό και να γίνονται ολοένα και περισσότερες βελτιωτικές παρεμβάσεις υπέρ των συνταξιούχων και των ασφαλισμένων, έτσι. Να κάνω μία ερώτηση. Να, υπάρχει κάνεστε. Περίπτωση το άρθρο 1 του νόμου 4472 του 2017 που αφορά την προσωπική διαφορά να έρθει στη Βουλή και να αλλάξει? Κύριε Παπαπέτρου, νομίζω ότι το εξάντλησε αυτό το θέμα. Δεν μπορώ να πω περισσότερα για το ρωτώ. Για το ζήτημα. Γιατί πέρυσι ο ΕΦΚΑ είχε 777 εκατομμύρια 32.000 ευρώ πλεόνασμα. Φέτος, οι εκτιμήσεις του Υπουργείου κάνουν λόγο ότι μπορεί να πλησιάσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Έτσι, έτσι είναι αυτό. Θα χρησιμοποιούσα μία φράση η οποία είχε άλλο νόημα πριν από μερικά χρόνια. Άρα χρήματα, εν πάση περιπτώσει, η οικονομική βιωσιμότητα έχει διασφαλιστεί. Ένα πλεόνασμα υπάρχει και από πέρυσι και από φέτος. Γιατί να μην χρησιμοποιηθεί? Το απάντησε όμως, παιδί μου, σου λέει ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο το. Οι δυνατότητες αυτές που εξασφαλίζονται δημοσιονομικές στον ΕΦΚΑ μας επιτρέπουν και θετικές παρεμβάσεις συνέχεια και για τους ασφαλισμένους. Στο νομοσχέδιο που έχει η κυβέρνηση, το Υπουργείο Εργασίας θα εισηγηθεί τις επόμενες μέρες. Ελπίζω την Τρίτη να είμαστε σε θέση να το καταθέσουμε. Υπάρχει μια πολύ σοβαρή ρύθμιση που αφορά διαγραφή οφειλών ασφαλισμένων, οι οποίοι είχαν υποχρέωση διπλής ασφάλισης και είτε δεν το γνώριζαν, είτε δεν είχαν ενημερωθεί σωστά, είτε είχαν σταματήσει να ασκούν τη δεύτερη δραστηριότητά τους, αλλά δεν είχαν κλείσει τα βιβλία τους και εξακολουθούσαν να εισφοροδοτούνται και βρέθηκαν ξαφνικά με ένα χρέος το οποίο δεν ξέρουν τεράστιο. Από πού προέκυψε. Έχουμε πολλές περιπτώσεις. Κλασική τέτοιες. Περίπτωση οι δημοσιογράφοι, οι οποίοι ήταν ασφαλισμένοι στο ΕΤΑΠ ΜΜΕ, ως μισθωτοί δηλαδή, και μπορεί να άνοιγαν ένα μπλοκάκι για να κάνουν μια-δυο μικρές δουλειές, να γράψουν ένα άρθρο, να γράψουν κάπου. Κάποια στιγμή σταματούσαν να λειτουργούν το μπλοκάκι τους, δεν το είχαν κλείσει από την εφορία και συνέχισε ο φορέας να τους χρεώνει εισφορές. Και βρέθηκαν ξαφνικά με μεγάλα χρέη και. Μεγάλα, θέλω να πω στους τηλεθεατές, είναι πάνω από 100.000. Ναι. Υπάρχουν περιπτώσεις πάνω από 100.000. Άλλη κλασική περίπτωση είναι και, είναι και αγρότες, οι οποίοι μπορεί να είχαν ένα μικρό μαγαζί το οποίο μπορεί να έκλειναν μετά και να μην γνώριζαν ότι όφυλαν εισφορές και εκεί. Ή άνθρωποι οι οποίοι είχαν μικρές ξενοδοχειακές μονάδες σε διάφορα μικρά μέρη της χώρας και οι οποίοι θα έπρεπε να ασφαλίζονται κανονικά στον ΟΓΑ και τους χρέωνε και ο ΟΑΕ εισφορές και βρέθηκαν μπλεγμένοι με μεγάλα χρέη. Ωραία. Αυτή τη στιγμή κατεβάζουμε μία διάταξη η οποία θα επιτρέπει ακριβώς τη διαγραφή αυτών των οφειλών. Άρα μιλάμε για βελτιωτικές παρεμβάσεις διαρκώς στο σύστημα υπέρ των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων που λοιπόν, μας επιτρέπουν και τα δημοσιονομικά. Έχουμε βγάλει δύο ειδήσεις μέχρι στιγμή.